τη στιγμή που τα νούμερα τηλεθέασης για τη ΦΕΗ Σκορδά δεν είναι απλώς απογοητευτικά, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει έντονη ανησυχία και να υπάρχει και η παρέμβαση της διοίκησης του Αντένα. Για πες μας τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορεί η ΦΕΗ Σκορδά να ξεκίνησε με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, μέχρι και 30% είχε κάνει την και πρώτη εβδομάδα που βγήκε η εκπομπή στον αέρα. Η σημερινή όμως εικόνα της εκπομπής σε σχέση με τα νούμερα τηλεθέασης δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτά τα νούμερα που έκανε τότε στην πρεμιέρα. Χθες λοιπόν η ΦΕΗ Σκορδά, που μας συνήθισε σε 25άρια, τι είναι αυτό? Έκανε 15,5%. Έχει γίνει κάποιο λάθος από το κοντρόλ? Όχι, όχι, είναι κανονικά τα επίσημα στοιχεία. Και το κοντρόλ είναι και έτσι, δίνει και παραπάνω, 15,4%. Χαρίζει το κοντρόλ και τηλεθέαση στην κυρία Σκορδά. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα όπως τα βλέπουμε. Ναι. Να πούμε για την ιστορία ότι αυτά τα νούμερα η ΦΕΗ Σκορδά δεν τα έχει κάνει ποτέ ως παρουσιάστρια στον Αντένα στο πρωινό. Ούτε με τον Γιώργο Λιάγκα. Τόσο χαμηλά νούμερα. Δηλαδή, πρόκειται για ένα αρνητικό ρεκόρ της ΦΕΗ Σκορδά. Και να πούμε με το πρωινό του Αντένα. Έχουμε αυτή την τηλεθέαση η οποία πραγματικά κινητοποιεί τη διοίκηση του Αντένα. Από την άλλη έχουμε τις αγωγές και πληρώνει ο Αντένα τα σπασμένα αυτές τις μέρες. Με εξοδικαστικό συμβιβασμό, ακούσαμε τώρα. Μπορεί να μην τα βρίσκει στα επαγγελματικά, τα πάει καλά στα ερωτικά όμως. Όπως παίξαμε χθες. Μήπως τη ματιάσανε τη γυναίκα, τη ματιάσανε για τη νέα της σχέση, για τον έρωτά της και τρώει χτυπήματα αλλού. Τηλεθέα στα Τάρταρα. Εδώ η Κουτσελίνη στο 14,3. Την φτάνει, έχουν μοιραστεί τα νούμερα, έχουν πάει και κάποια στην φωλιά των Κούκου στο Για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Τι γράφει στις πρώτες εκπομπές. Για να δούμε. Στη φωλιά του Κούκου 11,3 ανέβηκε. Διψήφια νούμερα, ναι. Το Αλφα Ρεπορτάζ. 8,7. Μέχρι και η ΕΡΤ βλέπουμε ότι πήρε κάποια νούμερα από τη ΦΕΗ Σκορδά, σημειώνοντας με την εκπομπή απευθείας 7,8%. Η Χριστίνα Λαμπύρη στο 5,7% είναι τα νούμερα που κάνει η εκπομπή εμείς. Σταθερά πεσμένα τα νούμερα. Και αν σας πούμε κιόλας, η Χριστίνα, δεν το έχουμε πει δημοσίως και τα συλληπιτήριά μας. Ακριβώς. Για το χαμό της μητέρας της. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ανησυχητικά για τη ΦΕΗ Σκορδά. Ψάχνει να βρουν λύσεις στον Αντένα, να βάλουν νέες ενότητες. Εγώ μια ενότητα που διάβασα ότι θα μπει. Δεν με ενθουσίασε, τη βρήκα πολύ παροχημένη και παλαιακή. Όπως. Και θα έχει και αντιδράσεις, θεωρώ. Όπως. Είναι μια ενότητα όπου θα δείχνουν πώς να γίνουν οι γυναίκες σωστές νοικοκυρές. Έτσι. Στην Ελλάδα του 2000. Είναι κακό, γιατί έχει παραγγείλει. Όχι, είναι κακό. Εγώ προσωπικά το βρίσκω ρατσιστικό. Δεν θεωρώ ότι είναι, πρέπει τηλεόραση να δείχνει πώς μια γυναίκα θα γίνει σωστή. Εάν δεν ξέρει να βράζει μια αυγά, δεν ξέρει. Τι θα κάνει η Καράλη, αν δεν ξεσυδερώνει. Θα το δείξει αυτό η ΦΕΗ Σκορδά πώς θα βράσει σε ένα αυγό.